Στο βήμα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση για την πολύ ωραία συμμετοχή σε την ωραία εκδήλωση. Στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη στις εκλογές που θα έρθουν. Μία νίκη που θα επιτρέψει στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει γρήγορα τις αποφάσεις που χρειάζεται η Ελλάδα για να ξεφύγουμε από το βούρκο στον οποίο βρισκόμαστε. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν μπορούμε να χάσουμε τη μισή ψήφο αυτή τη φορά. Γι' αυτό λόγο να κάνουμε συχνά συγκεντρώσεις. Να βρισκόμαστε από σήμερα εδώ. Να ανταλλάσσουμε απόψεις. Είναι πολύ σημαντικό, όταν έρθει η ώρα να τρέξουμε, να μπορέσετε όλοι να τρέξετε όσο μπορείτε και εσείς περισσότερο. Δεν φτάνουμε μόνο εμείς για να κερδίσουμε τις εκλογές με τον τρόπο που πρέπει και που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα. Και πιστεύω πραγματικά ότι θα το κάνουμε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει όσο ποτέ καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν έπρεπε να φύγει γρήγορα από διακυβέρνηση χώρας. Και μπαίνω λίγο μόνο στα σημερινά. Κάθε μέρα που κάνουμε μία ομιλία, κάτι καινούργιο φοβερό έχει συμβεί για να σχολιάσει κάποιος. Στις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορηθήκαμε ότι η αστυνομία στο Αγρίνιο συνέλαβε κάποιους μαθητές και τους γονείς τους για τις μαθητικές καταλήψεις στο Αγρίνιο. Κάνω εδώ μία παύση. Σκέφτεστε να είχαν συλληφθεί μαθητές και γονείς για κατάληψη σχολείου Ανδρέα επί Σαμαρά Βενιζέλου, θα γινόταν στην Ελλάδα? Τι θα γινόταν στην Ελλάδα? Θα φλεγόταν η χώρα και θα λαμπίδιζε στο σύμπαν. Ξυπνάμε λοιπόν το πρωί και μετά από λίγη ώρα μαθαίνουν ότι η αστυνομία συνέλαβε μερικούς μαθητές. Δεν περνάει μία ώρα και ο Υπουργός Παιδείας της Ελλάδος επισήμως εκδίδει ανακοίνωση ότι αυτή η σύλληψη ήταν fake news, όταν ψεύτικη. Ο Υπουργός Παιδείας της Ελλάδος έβγαλε ανακοίνωση ότι αυτή η σύλληψη ήταν ψεύτικη, το κράτος δηλαδή, η κυβέρνηση. Μετά από δύο ώρες, αφού είχε διαψευστεί η είδηση από τον Υπουργό της Παιδείας, βγήκε ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αγρινίου ότι άφησε ελεύθερους γονείς και τους μαθητές. Δηλαδή η σύλληψη ήταν απολύτως αληθινή. Και ο Υπουργός Παιδείας της Ελλάδος είπε εις γνώση του ψέματα, χωρίς να έχει την παραμικρή συστολή για το γεγονός ότι βγάλει μια ανακοίνωση με το λογότυπο της ελληνικής δημοκρατίας, υβρίζει Μιχάλη όλη τη δημοκρατία μας. Είναι έτσι, δεν είναι? Φανταζόμαστε ως Υπουργός να βγάλει τις γνώσεις σου ψεύτικη ανακοίνωση? Θα ήταν ποτέ δυνατό να το κάνεις αυτό? Γελάς. Θα γινόταν όμως. Και όμως αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν, δεν τους μοιάζει απολύτως τίποτα, διότι έχουν πλέον ένα είδος ακαταλόγηση, ένα μυθριδατισμό. Είναι την περασμένη εβδομάδα ο Τσίπρας στη Βουλή και λέει: «Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχω κλούβες στον ΜΑΤ, ούτε στο σπίτι μου, ούτε στο γραφείο μου. Να σε απερπατήσει από τη Βουλή 300 μέτρα, όλοι φαντάζομαι το έχετε κάνει, η Ρόδου Αττικού, ο δρόμος του γραφείου του κ. Τσίπρα δυστυχώς, είναι ο δρόμος με τις περισσότερες κλούβες μάτρα τετραγωνικό μέτρο στο σύμπαν. Και ο άνθρωπος αυτός, για κάτι που είναι τόσο προφανές ψέμα, που δεν χρειάζεται να κάνεις κάποιο είδους μεγάλη σοφιστή ή κανένα σπουδαίο επιχείρημα για να αποδείξεις πόσο ψέμα είναι, το λέει ανερυθρίαστα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, κύριε Δήμαρχε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, διότι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός, αν για κάτι είναι θαυμαστός, είναι γιατί είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που γεννηθεί στον πλανήτη. Εγώ ισχυρίζω ότι αν τον γνώριζε ποτέ ο Βαρόν Μιντχάουζεν, θα αυτοκτονούσε από ζήλια. Δεν έχει γεννηθεί τέτοιος ψεύτης. Αν σας πει σήμερα ότι είναι Σάββατο και είμαστε αγρεβενά, σίγουρα δεν είναι Σάββατο και δεν είμαστε αγρεβενά. Δεν πέφτει μέσα σε αλήθεια όταν αποτύχει. Για τέτοιο άνθρωπο μιλάμε. Πράγματι, όπως είπε η Άννα Μισέρες Μακοπούλου, και της εύχομαι καλή επιτυχία στην νέα προσπάθεια, εννοείται Άννα, εξαιρετική βουλευτής και ιδιαίτερα μαχητική, μας είπε στη Βουλή το αμίμητο. Εγώ, λέει, πρέπει να κριθώ για αυτές τις πρώτες 100 μέρες από τις 21 Αυγούστου και μετά. Έλα Χριστέ και Παναγία. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην κάνετε το λάθος. Αυτός που σας άφησε το ΦΠΑ από το 13 στο 24 έμοιαζε με τον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά δεν ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας, ήταν και μες ο άλλος. Αυτός που σας άφησε την προκαταβολή του φόρου σε επιχειρήσεις από το 55 στο 100% κάπως του φέρνε στο τούτο του. Δεν ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτός ο οποίος μας έκδαρε στον ΕΦΚΑ
τετραπλασιάζοντας ασφαλιστικές φορές στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Δεν ήταν ρε παιδιά ο Τσίπρας. Κάποιος που του μοιάζε ήταν. Αυτό ποιος πρωθυπουργός θα τολμούσε να το πει στην Ελλάδα και δεν θα έπεφτε η οροφή του Βουλή να τον πλακώσει. Και όμως το είπε. Και βγήκε το βίντεο προχθές που είχε πάει στο μάτι. Ξέρετε, αυτός ο λαοπρόβλητος πρωθυπουργός της αριστεράς που τον λατρεύει ο ελληνικός λαός και τα πλήθη τον επεφημούν οποτεδήποτε τον βλέπουν, αποφάσισε να πάει στο μάτι τη μέρα που είχαν απεργία δημοσιογράφου. Γιατί άραγε, μη τυχόν και πάει κανένας δημοσιογράφος και δει τι πραγματικά έκανε εκεί. Διότι βεβαίως, πηγαίνοντας στο μάτι χωρίς δημοσιογράφους, μπορούσε να πάει στο χώρο που αυτός είχε επιλέξει, να έχει διαλέξει τους ανθρώπους που ήταν γύρω του, να μην είναι κάποιος ο οποίος πιθανότατα θα του ξέφευγε κάτι που δεν ήθελε να ακουστεί ο Τσίπρας. Και τα πλάνα τα οποία τελικώς διέγραψαν είναι τα πλάνα τα οποία ο ίδιος ο Τσίπρας μόνο μπορεί να τραβήξει, μόνο οι συνεργάτες ήταν εκεί με κάμερα. Και λένε τώρα ορισμένοι, είναι μάγος στην επικοινωνία. Έχει μεγάλο ταλέντο στην επικοινωνία. Σίγουρα το έχετε ακούσει και μετά αυτό και μπορεί το λέτε και μερικοί. Πόσο μάγος στην επικοινωνία είναι και περιφερειάρχα πρώην ο Τσίπρας. Είναι. Εγώ ισχυρίζομαι παιδιά και θα να κρατήσω αυτό να σας πω. Όχι μάγος στην επικοινωνία δεν είναι. Τον έχουμε μυθοποιήσει κι εμείς ορισμένες φορές. Προσδίδοντας του χαρακτηριστικά που ποτέ δεν είχε. Απλώς και μόνο πήρε την εξουσία καβαλώντας το κύμα του λαϊκισμού. Και θα σας αποδείξω τώρα ότι όχι ο μάγος επικοινωνίας δεν είναι όπως μας φαντάζει. Ο Θουβού της επικοινωνίας είναι. Θυμάστε τις ταινίες Θουβού. Ο Θουβού είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος μάγος επικοινωνίας θα κατάφερε να πάει μόνος του χωρίς δημοσιογράφους με δικιά του κάμερα, με ελεγχόμενο πλήθος στο μάτι και να διαλέξει μόνος ένα βίντεο στο οποίο λέει δεν σε έδωσα τα 2.000 ευρώ, θα τα είχατε σπαναλύσει. Όπου το κοροϊδεύει Ελλάδα 3 μέρες. Αυτός είναι ο μάγος επικοινωνίας. Ο μάγος της επικοινωνίας είναι αυτός που περνάει η κυρία και ρωτάει δικιά μας είναι αυτή, το βίντεο. Και φυσικά η κυρία αυτή επειδή είναι δικιά τους, είπε όχι δεν μου το είπε και λένε μα αφού η κυρία το διαψεύδει. Δηλαδή εμείς το βλέπουμε στο βίντεο να το λέει, αλλά επειδή τον διαρρέει η Σιριζέα θα πιστεύουμε τη Σιριζέα. Που ήταν προσκεκλημένη από τον Τσίπρα στην εκδήλωση. Άρα καταλαβαίνετε παιδίως πρόκειται. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν είναι μάγος σε τίποτα ούτε στην επικοινωνία. Το μόνο στο οποίο είναι πράγματι καλός είναι στο λαϊκισμό. Τον οποίο πούλησαν τα Ερυθρέα για να πάρει την εξουσία και να καταστρέψει την Ελλάδα. Γιατί η ζημιά που έχει υποστεί η χώρα μας αυτά τα 4 χρόνια είναι ανυπολόγιστη. Και δεν είναι μόνο η οικονομία. Για την οικονομία δεν θα σας τα ξαναπώ, γιατί βεβαίως τα ξέρετε. Και τη ζημιά στις τράπεζες που χρειάστηκε νέα ανακεφαλαιοποίηση, και τη ζημιά στις καταθέσεις που φύγανε, και τη ζημιά στους τυλούς ανάπτυξης που χάσαμε, και τη ζημιά στους φόρους που αυξήθηκαν, στην τάξη που κόπηκαν, το ΦΠΑ που ανέβηκε κ.ο.κ. Αλλά στα εθνικά μας θέματα, όταν τον ψήφιζαν οι συμπολίτες μας το 2015, τους είχε πει ότι σκοπεύει να λύσει το Σκοπιανό και μάλιστα με τον τρόπο που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών. Όχι βέβαια. Αντιθέτως, οι Έλληνες δεν του έδωσαν αυτοδυναμία και ψήφισαν τον Πάνο τον Καμένο, άλλος αυτός, αυτός είναι ο ορισμός του Θεοπαίκτη, ο οποίος πήγε προεκλογικά στον Πατριάρχη, του φίλησε το χέρι και του είπε «Ορκίζομαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι όσο εγώ συμμετέχω σε κυβέρνηση ποτέ δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το όνομα της Μακεδονίας». Το έχετε δει το βίντεο. Και αφού ορκίστηκε αυτός τον Πατριάρχη, όταν ήρθε η ώρα της Συμφωνίας των Πρεσπών είπε καλά δεν θα ρίξω και τον Τσίπρα για αυτό το θέμα, να κάνω το χατήρι του Μητσοτάκη, γιατί φυσικά μπροστά στον Τσίπρα και στη Μακεδονία προτίμησε την καρέκλα του Υπουργού Άμυνας. Εγώ αμφιβάλλω και θα παραιτηθεί πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πάλι κάποια δικαιολογία θα βρει για να πει την έθνη είχε πει θα παραιτηθεί, αλλά πρόκειται η εξωγή να σώσει τη Μακεδονία την τελευταία στιγμή και μπορεί να μείνει στην καρέκλα του. Κάτως κάποια δικαιολογία θα βρει σίγουρα. Η ζημιά που κάνει ο Τσίπρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών στα εθνικά μας θέματα, για πείτε μου τώρα, εφόσον περάσει από τη Βουλή, πώς διορθώνεται στο μέλλον? Πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί μια διεθνή συμφωνία και μια έκταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ δεν αντιστρέφεται επειδή εμείς αλλάζουμε κυβέρνηση. Είναι τελεσμένο γεγονός. Αυτό που κάνουν τώρα στη Βουλή, πάνε να αλλάξουν το άρθρο 3 για να επιτύχουν το λεγόμενο χωρισμό κράτους και εκκλησίας. Πώς ακριβώς μπορεί να διορθωθεί στο μέλλον, εάν υποτεθεί θα πέρναγε? Δεν θα περάσει φυσικά, γιατί είμαστε εκεί εμείς για να το σταματήσουμε και ελληνικός λαός στην επόμενη κάλπη που θα τους καταψηφίσει. Αλλά η διάθεσή τους ποια ήταν? Δεν ήταν
να κάνουν αυτή τη ζημιά φεύγοντας. Πάρα πολύ επικίνδυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ανέβηκαν στην εξουσία. Και πρέπει εμείς, συντεταγμένοι, σαν μια γροθιά, να δώσουμε τον αγώνα για να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα στην πατρίδα. Έχετε δει, φαντάζομαι, αυτό το βίντεο που έχουμε εκδώσει ως Νέα Δημοκρατία για τα 40 χρόνια που έχει όλη την ιστορία της παρατάξεώς μας. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Και αν έχετε μικρά παιδιά, να τους βάλετε να το δουν και αυτά. Γιατί όταν βλέπεις το βίντεο αυτό, γίνεσαι πολύ υπερήφανος για το ότι είσαι στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ υπερήφανος. Και θα σταθειολογήσω μερικές σκηνές από αυτό το βίντεο. Υπάρχει μια σκηνή όπου ο αείμνηστος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής χτυπάει το χέρι του τραπέζι και λέει: ανήκομενοι στη Δύση, και πολιτιστικά και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Η φράση αυτή συνδέθηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον κατηγόρησε η αριστερά ως τίποτα για αυτή τη φράση τότε. Ήταν η εποχή του ΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Ήταν η εποχή που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές οικονομικές κοινότητες εις πείσμα και σε αντίθεση με την πλειοψηφία των Ελλήνων. Που λίγους μήνες μετά ψηφίσαν Ανδρέα Παπανδρέου για να μας βγάλει από την ΟΚ, αν θυμάστε. Και η αριστερά φώναζε ότι ο Καραμαλής ξεπουλούσε την Ελλάδα, γιατί έλεγε ότι ανήκομαι εις τη Δύση. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αυτοί οι λεβέντες που κατεβαίναν στις πορείες του Πολυτεχνείου στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και φωνάζανε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι και Yankees go home, πήραν την εξουσία. Και τι έγινε αφού του πήραν την εξουσία? Είδατε καμία μεγάλη κρίση στη σχέση μας με τις ΗΠΑ? Έχουν γίνει η πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτή για την ακρίβεια δεν είναι φίλοι των Αμερικανών. Φίλοι των Αμερικανών θέλουμε να είμαστε εμείς. Αυτή είναι δούλοι των Αμερικανών και δούλοι των ξένων. Και δεν φτάνει που πήγε στο Λευκό Οίκο, ακούστε τώρα γιατί άνθρωπο μιλάμε. Πήγε τον ένα μήνα, πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, πήγε στην Κούβα για να βρεθεί στην κηδεία του Κάστρο και φώναζε πάνω από την κηδεία Κάστρα «La Victoria siempre». Κομαντάτε! Και ένα μήνα μετά πήρε το ίδιο πρωθυπουργικό αεροσκάφος και πήγε στο Λευκό Οίκο. Και έλεγε για τον Τραμπ, ο Τραμπ έχει λίγο περίεργο, λέει, τρόπο να εκφράζεται, αλλά κατά βάση έχει όλα δίκιο. Του έγινε μέχρι τα παπούτσια ο μεγάλος επαναστάτης αριστεράς Αλέξ Τσίπρας. Και είχαμε το θράσος προχθές και κατεβήκαν οι υπουργοί του, αφού είχαν βγει από την πίσω γιάρδα της Αμερικάνικης Πρεσβείας, την οποία κάθε Τετάρτη Ιουλίου είναι όλοι ένας-ένας στην ουρά και φυλάνε το χέρι του Αμερικανού πρέσβη. Πήγαν και στην πορεία κατά της Αμερικανικής Πρεσβείας για να θυμίσουν πόσο αντιαμερικάνοι είναι. Και δεν τους πήραν τα γιαούρτια που τους βλέπανε εκεί πέρα, κοροϊδεύουν τον κόσμο οι πιο φιλοαμερικάνικοι κυβέρνησες όλων των εποχών και ακατεβαίνουν στην πορεία και ακοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πράγμα. Δεν έχουν όριο στο ψέμα. Μπορούν να πούν το οτιδήποτε να κρατήσουν εξουσία. Είναι επικίνδυνοι. Δεν παίρνω στα δικά μας τη λάσπη που πετάξανε. Πού είναι η υπόθεση με ο Βάρτη σήμερα, για πείτε μου. Θα άλλαζαν τον πολιτικό χάρτη. Θα κλείναν δύο πρωθυπουργούς και 8 υπουργούς στη φυλακή. Θυμάστε από το σέλιδα της Κόντρας. Εγώ έχω μπει στη φυλακή κανένα 10 φορές. Πού είναι τώρα, όπου δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα. Αλλά δεν είχαν συστολή, δεν του ενδιαφέρε τίποτα. Και σήμερα ο Τσίπρας το θράσος να πει, κάποιοι λέει διχάζουν τους Έλληνες και ονειρεύονται νέο εμφύλιο πόλεμο. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πιο διχαστικός πρωθυπουργός από την εποχή του εμφυλίου. Ο άνθρωπος που εξελέγει με το σύνθημα ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Αυτό είναι το σύνθημα των εκλογών 15. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο άνθρωπος που εξελέγει με το σύνθημα ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, είπε σήμερα ότι κάποιοι προωθούν τον διχασμό των Ελλήνων. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον σταματήσουμε. Πρέπει να τον σταματήσουμε για το καλό της πατρίδος μας. Για το καλό των παιδιών μας. Για το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί δεν είναι αυτή η Ελλάδα που μας αξίζει. Και θέλω να σας πω κάτι για να το ξέρετε. Αν μάχομαι με τόσο μεγάλο πάθος για να κερδίσω με το τάξη εκλογές και να γίνει πρωθυπουργός ισχυρός, δεν είναι μόνο γιατί είμαι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τη χάνω να πιστεύω με τον Κυριάκο με τον Τάκη πράγματι. Αλλά γιατί βαθιά πιστεύω ως πολίτης αυτής της χώρας ότι
η πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα είναι η τελευταία πραγματική ευκαιρία για την Ελλάδα. Μην περιμένετε ότι αν δεν καταφέρει να ανορθώσει χρήματα την Ελλάδα θα έχουμε επόμενη ευκαιρία. Δεν είμαστε το 2010. Τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας παραμένουν σταθερά πάνω από το 4%, 4,26% προχθές. Ξέρετε, θα πει αυτό ότι είμαστε εκτός αγορών. Χθες ο κ. Λιαρδόβας, ο γνωστός καθηγητής, είπε κάτι που δυστυχώς είναι αλήθεια. Ότι η Ελλάδα αντέχει εκτός αγορών μέχρι το μήνα Μάρτιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί το μήνα Μάρτιο πρέπει να πληρώσουμε κάποια δισεκατομμύρια σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Και αν δεν τα δανειστούμε από τις αγορές με χαμηλό επιτόκιο, κάτω από 3,5 τουλάχιστον, και πάλι να ακριβώ κάτω από 3 κανονικά πρέπει, τότε θα πρέπει να πάρουμε από το μαξιλάρι. Αλλά άμα κουμπίσουμε το μαξιλάρι, το επιτόκιο θα πάει στο 5,5, στο 6, στο 7. Γιατί οι αγορές θα πούνε δεν είναι που θα δανειστούμε πια μόνοι μας. Ξέρετε, θα πει αυτό. Ότι θα χρειαστούμε ή νέο μνημόνιο ή νέο δάνειο. Υπάρχει κανένα στην Ευρώπη να μας δώσει και δεν το ξέρα. Η Μέρκελ έφυγε. Ο Σόιμπλε έφυγε, τους βρίζαμε τότε, τώρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι έκαναν και αυτοί για να μείνουν στο ευρώ. Στην Ευρώπη υπάρχει χάος, τι γίνεται σήμερα στη Γαλλία, όπως μιλάμε. Κανείς δεν υπάρχει για να μας δώσει ούτε νέο δάνειο ούτε νέα λεφτά. Αν δεν βγούμε στις αγορές μόνοι μας, τι θα γίνει. Και είπε σήμερα ο κ. Τσακαλώτος, εγγυώμαι λέει ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε βγει στις αγορές. Ο κ. Τσακαλώτος, το εγγυάτε. Αισθάνεστε σίγουροι? Αισθάνεστε μια ασφάλεια? Και ο Τσακαλώτος, ξέρετε ποιος είναι? Αυτός που δήλωσε υπουργός οικονομικών της Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, ότι θα κάνουν ουρά οι επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα και δεν θα ξέρουμε ποιο να πρωτοεξυπηρετήσουμε. Βλέπετε κανένα επενδυτή να περιμένει σε ουρά στην Ελλάδα για να φέρει λεφτά? Κανένας δυστυχώς. Και όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, κανένας δεν θα έρθει. Οι μόνες επενδύσεις που έχουν γίνει για τις οποίες επένδυτε, ξέρετε ποιες είναι? Τα αεροδρόμια που ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά και τα οποία εκείνη τα πολεμούσανε. Είχαν έναν περιφερειάρχη εκεί στην Κέρκυρα, στα Ιόνια, ο οποίος είχε πάει, θυμάσαι, και είχε δέσει με κάτι αλυσίδες το αεροδρόμιο στην Κέρκυρα και έλεγε πάνω από το πτώμα μου θα περάσουν οι Γερμανοί για να πάρουν το αεροδρόμιο. Και τώρα σκούγγελε και έλεγε θα πετάξουμε τους Γερμανούς στη θάλασσα. Και ο άλλος, ο κριτήκαρος, ο Λεβέντης, ο Πολάκης, έλεγε πάνω από το πτώμα μου θα περάσουν για να πάρουν το αεροδρόμιο των Χανίων. Τα δώσαν όλα, εννοείται. Πάνω αυτά. Ποια άλλη επένδυση επέρονται? Το ελληνικό. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, αλλά το έχουν ξεκινήσει αυτοί στα χαρτιά 5-6 φορές. Ποιος υπέραψε το ελληνικό? Ο Τσίπρας το υπέραψε. Ο Αντώνης Σαμαράς το υπέραψε. Και τότε έβριζε ο Τσίπρας και πάει στο ελληνικό με την αυγή και έλεγε το ελληνικό είναι η ψυχή μας. Και είχαν εκεί έναν ταλέπορο δήμαρχο, τον Κορτζίδη. Αυτό δεν το λέει να γελάστε, κρατήστε. Δεν σου το αγελάστε, θα σου πω, είναι δυστυχώς αλήθεια. Τον είχαν δέσει με μια αλυσίδα γιατί έκανε απεργία πείνας και του πηγαίνανε ένα πιάτο νερό σαν να ήταν σκύλος. Και έκανε απεργία πείνας για το ελληνικό. Πάει και ο Κορτζίδης, πάει και το ελληνικό. Ποια άλλη επένδυση επέρονται? Η Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Ποιος την έκανε? Ο Κώστας Καραμαλής. Ξέρετε τι έγινε όταν είχε δώσει ο Καραμαλής την Κόσκο? Είχε πάει ο Δρίτσας τότε, είχε ιδρύσει έναν δημοτικό συνδυασμό στον Πειραιά, το λιμάνι της Αγωνίας, με κεντρικό στόχο να μην πάρουν οι Κινέζοι το λιμάνι. Ξέρετε ποιος έδωσε το υπόλοιπο λιμάνι στους Κινέζους? Ο Δρίτσας, ως υπουργός ναυτιλίας, μετά από μερικά χρόνια. Για καλά τι ξεφτύλες είναι. Ο άνθρωπος που έκανε δημοτικό συνδυασμό και κατέβαζε τον κόμμα στον δρόμο Γιάννη για να μην πάρουν οι Κινέζοι το λιμάνι του Πειραιά, ως υπουργός ναυτιλίας για να μην υπουργός δύο μήνες παραπάνω, πούλησε τις ιδέες μια ζωή και έβαλε υπογραφή στο λιμάνι. Για τέτοια ανθρωπάκια μιλάμε. Και τους έχετε μυθοποιήσει ότι είναι σπουδαίοι και έχουν ταλέντο. Τίποτα δεν είναι, ανθρωπάκια. Που τώρα που κυβερνήσανε, φάνηκε το πραγματικό τους μέγεθος, μηδενικά. Αυτοί θα καταστρέψουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτοί θα καταστρέψουν την πίστη μας. Αυτοί θα καταστρέψουν τη Μακεδονία μας. Αυτοί θα καταστρέψουν την ευρωπαϊκή μας πορεία. Τίποτα δεν θα τσαβήσουμε να κάνουμε αυτά. Και μια γροθιά, όπως μας πρέπει, θα δώσουμε τον αγώνα να πάρουμε μια μεγάλη νίκη. Να δώσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευκαιρία να κάνει αυτά που πρέπει και σας το λέω να τον εμπιστευτείτε γιατί είναι εργατικός και θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει. Δύσκολο να σας πω πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πάρα πολλοί πιστεύουν και τα διαβάζετε και εσείς θα γίνουν εκλογές γρήγορα, πριν τις ευρωεκλογές ή τριπλές κτλ. Εγώ σταθερά ήμουν από αυτούς. Εδώ και από την πρώτη στιγμή που άσχησε η κουβέντα περί πρώην εκλογών έλεγα ότι δεν θα γίνει πρώην εκλογή. Και ήμουν μια μειοψηφία ακόμα στην δική μου παράδοση.
και η δική μου εκτίμηση να φτάσουμε στο τέλος της θητείας τους. Θα πω γιατί το πιστεύω αυτό. Όταν αποθηκευόταν ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικά λιτοδύο πρωθυπουργός με αιματηρές οικονομίες και βάλει τους υπουργούς να δουλεύουν με μισά λεφτά, με μηδέν λεφτά, είχε δώσει εντολή στο πρωθυπουργικό αεροσκάφο να σερβίρεται μόνο καφές και τσάι, τίποτα άλλο. Το έπαιρνε σπάνια, το πήρε ο Σαμαράς στο πρωθυπουργικό αεροσκάφο 3-4 φορές όλη τη θητεία του. Δεν μπήκε ποτέ μέσα η σύζυγός του, ούτε μία φορά. Δεν υπάρχει μία φωτογραφία με την οικογένειά του μέσα στο πρωθυπουργικό αεροσκάφο. Μία φορά το αεροσκάφο αυτό κουνήθηκε το καλοκαίρι του 14, όταν είχε γίνει ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα στην Ευρώπη και έγινε ξαφνικά σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και ήταν ο Βενιζέλος στο νησί του Αιγαίου και πήγε να τον πάρει για να τον πάει στο Παρίσι, όπου ήταν τότε σύνοδο κορυφή για το θέμα τρομοκρατία. Και έγινε χαμό στην Ελλάδα. Και ο Τσίπρας είπε: μόλις γίνω εγώ πρωθυπουργός θα το πουλήσω το αεροσκάφο. Είναι ντροπή να έχει η Ελλάδα που πεινάει ο ταξιούχος πρωθυπουργικό αεροσκάφο. Και είδε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε πρωθυπουργός. Και τι έγινε. Στο πρώτο ταξίδι πήρε ένα σε 130 από τη μάχη, βγαίνει και φωτογραφία εκεί με τον παπά που είναι σαν μαθητούδια μπροστά, λιτά, στο σε 130, ήταν καλά παιδιά αριστερά. Στο δεύτερο ταξίδι, δεν του πουλάει στο σε 130, κούνε και λίγο, πήγανε σε ένα αεροπλάνο της γραμμής, αλλά πήγαν οικονομική θέση. Ξαναβγάλα φωτογραφία ότι είναι τα παιδιά του λαού στην οικονομική θέση. Τρίτη φωτογραφία από ταξίδι τους έχετε δει. Ούτε και θα δείτε. Έπαιξε να πάτε το ποδάρι τους σε αεροπλάνο της γραμμής. Γιατί έκτοτε πήραν το πρωθυπουργικό αεροσκάφο που το έχουν κάνει τρόλι κολλιά του Παγκράτη και το παίρνουνε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Αυτό είναι ικανό να πάει και στο σπίτι του και που κάνει πάνω το καλοκαίρι στα Ρωρίδα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφο. Τόσο του αρέσει. Και βγάλα προχθές και καινούριο μενού. Γιατί δεν του άρεσε το μενού που είχε και βάλανε και κάτι καραβίδι και κάτι αστακού και κάτι αστακομακαλονάδε και κάτι τέτοια. Θα κάτσουν τώρα αυτοί λιμασμένοι να αφήσουν μια μέρα εξουσίες και να κάνουν το μεγαλείο πρωθυπουργικού αεροσκάφου και το μετακλητό και των διορισμένων. Αυτό λάβεσε τα τεράκια τους τώρα! Σιγά μην δείγουνε! Για τέτοιου λιμαδούρους μιλάμε. Διορίσαν ο καθένας μέχρι ο τρίτο ξάδερφό τους, τρώνε με ξά κουτάλια, ξεχάσαν τις αριστερές ιδέες τους, οι βουλευτές τους, ανθρωπάκια. Τρέχανε μια ζωή στον δρόμο κάτω των ιδιωτικοποιήσεων και τώρα που διορίσαν δύο μετακλητούς και ένα αστυνομικό, τα ψηφίζουν όλα 3-3. Μην τυχόν και χάσουν το μετακλητό. Για τέτοια ανθρωπάκια μιλάμε. Το μόνο καλό που έκανε ο Τσίπρας, το μόνο καλό, έχει κάνει μόνο ένα καλό. Που αν το αξιοποιήσουμε, θα σωθεί η Ελλάδα για τον επόμενο αιώνα. Έδειξε στην ελληνική κοινωνία το πραγματικό τους μέγεθος. Γιατί πριν το Τσίπρα, είχαν δυστυχώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας που νομίζαν ότι πάντα ήταν κάτι γίγαντες. Και λέγανε αυτοί, αυτοί είναι οι άνθρωποι των ιδανικών. Αυτοί είναι, δεν τους συμφέροντος όπως οι άλλοι. Είναι οι άνθρωποι των υψηλών αξιών. Αυτά δεν πιστεύαν οι περισσότεροι Έλληνες για τους αριστερούς. Και ήρθε ο Αλέξης και τι φάνηκε. Υπάρχουν πιο εξουσιομανείς από αυτούς. Προσέξτε το όμως καταλήξει τι γίνεται. Όταν ανέβηκε ο Τσίπρας στην εξουσία, ο ίδιος προϊόν μαθητικών καταλήξεων, μην ξεχνάμε έτσι. Ο ίδιος ο Τσίπρας ξεκίνησε την καριέρα του, αν θυμάστε αρχές δεκαετίας 90, με έναν Γαβρίλιο εκεί, δεν ξέρω ότι ο Γαβρίλιος κάθηκε, ο Τσίπρας προχώρησε και έφτασε να γίνει πρωθυπουργός. Στον νόμο Διαμαντοπούλου υπήρχε ένα άρθρο το οποίο απαγόρευε τις καταλήξεις στα σχολεία. Και είχε κάνει τις καταλήξεις στα σχολεία ποινικό αδίκημα. Με τα βαΐων και κλάδων ο αρχικαταληψίας πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη Βουλή ότι τώρα που η αριστερά πήρε την εξουσία αφαιρείται το άρθρο Διαμαντοπούλου και πάβει η ποινικοποίηση των μαθητικών καταλήψεων. Και πράγματι ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Διαφημίζαν το νεολαίστικο μαθητικό κίνημα για τις καταλήψεις του οποίου το 13-14 για το μνημόνιο και τη Χούντα του Σαμαρά και του Βενιζέλου, αυτά τα συνθήματα εκείνη τη εποχή, φώναζε η ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ τότε είχε πρόεδρο έναν κύριο Κοτσιφάκη, αν θυμάστε να με κάποιοι τυράντες ή κάτι μουστάκια, ο οποίος ήταν διορισμένος στη Ριζέο σε ένα Υπουργείο Γενικός Γραμματέας. Και λέγανε να περιφρουρήσουμε τις μαθητικές καταλήψεις και το δικαίωμα των παιδιών να λένε την άποψή τους. Μάλιστα. Μέχρι που είχε γίνει αυτό το φοβερό περιστατικό με ένα νεαρό, αν θυμάστε, μια παρέλαση, που είχε γυρίσει επιδικτικά και μουτζώσει τους επισήμους στην παρέλαση. Και όταν είπαν κάποιοι πρέπει να τιμωρηθεί το παιδί αυτό το οποίο εμούτσωσε τους επισήμους στην παρέλαση, πετάχτηκε όλο ο ΣΥΡΙΖΑ και είπαν είναι δυνατόν. Θα βλάψουν την ψυχοσύνδεση του παιδιού που θέλει να εκφράσει την πολιτική του άποψη. Μάλιστα. Και τι έγινε. Τώρα γίνονται καταλήψεις που δεν τους αρέσουν. Τώρα δεν γίνονται καταλήψεις για την Νικαράγουα και την Ονδούρα και την Βενεζουέλα και το μνημόνιο και του Χούντα Σαμαρά.
Τώρα γίνονται καταλήψεις για τη Μακεδονία. Τώρα γίνονται καταλήψεις που δεν κρατάνε στα χέρια τους αστέρια που κρατάνε Νοέμβρη σημαίες και σφυροδρέπανα, αλλά κρατάνε την ελληνική σημαία. Φασισμός! Τολμάνε να κρατάνε τα παιδιά την ελληνική σημαία και να λένε τον εθνικό ύμνο, σαν δεν τρέπονται. Και το ξεκαθαρίζω, εγώ είμαι κατά των καταλήψεων. Εγώ ήμουν κατά και τότε. Παραμένω κατά και σήμερα. Έχω ψηφίσει και το άρθρο του Διαμαντοπούλου. Ξέρετε γιατί? Γιατί πάγια θέση μου είναι ότι η δουλειά των παιδιών στο σχολείο πηγαίνουν και να μαθαίνουν γράμματα. Και να γίνονται αύριο καλοί πολίτες. Αυτή η δουλειά των παιδιών. Δεν είναι ούτε να βράζουν πολιτική άποψη, να κομματίζουν τίποτα. Αυτά είναι η άποψή μου και το 2013-2014 άποψή μου και σήμερα. Δεν μπορώ να πείσω όμως την αλήθεια. Και εγώ ως γονέας, αν έβλεπα το παιδί μου να σηκώνει ελληνική σημαία και να λέει το εθνικό ύμνο, θα χαιρόμουν. Και ναι, υπάρχουν συνθήματα σε αυτές τις καταλήψεις ακραία και αντιδημοκρατικά, βεβαίως και υπάρχουν. Και καταδικαστέα απόλυτα είναι. Από εμάς είναι καταδικαστέα γιατί εμείς καταδικάζαμε και τα προηγούμενα. Όταν έλεγαν οι τότε καταλήψεις για τη Χούντα Σαμαρά και Βενιζέλου, που πρέπει να κάνουν μάχη να τη ρίξουν. Αλλά τότε η Χούντα Σαμαρά και Βενιζέλου δεν ήταν αντιδημοκρατικό σύνθημα. Τότε ήταν καλό το σύνθημα, ήταν αριστερό το σύνθημα. Ήταν σύνθημα που εξέφραζε την πολιτική άποψη της νεολαίας. Τώρα δεν τους άρεσε τα συνθήματα της νεολαίας. Γιατί είναι ψεύτες και υποκριτές. Τώρα μάθαμε λοιπόν ότι για την αριστερά οι καταλήψεις χωρίζονται στις καλές καταλήψεις, αυτές που είναι της αριστεράς, και τις κακές καταλήψεις, αυτές που τολμούν να γίνονται χωρίς την έγκριση της αριστεράς. Αν δεν το ξέρατε. Αλλά και αυτό καλό είναι για την Ελλάδα. Γιατί αύριο δεν θα έρθει η ώρα να κάνουν κατάληψη. Εκεί να τους δω τι θα λένε. Δεν θα είχαμε εμβολία, τα ίδια θα λένε. Γιατί είναι άνθρωποι χωρίς τσίπα, σα είπα πριν, και χωρίς ηθικούς οραγμούς. Και άρα τίποτα δεν σταματά, θα ξαναπούν τα ίδια μετά. Άλλωστε, αφού μόνο 100 μέρες κυβερνούν οι άνθρωποι, δεν προλαβαίνουν να πούν καινούργια πράγματα. 100 μέρες δεν μπορούν εξουσία. Μην μπερδεύεσαι, θα σε πας στην αρχή. Μας τα ξεκαθάρισε αυτά ο Αλέξης. Επί της ουσίας για να κλείσω. Όπως και να έχει το 2019 θα είναι εκλογική χρονιά. Ασχέτως ότι θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας τις περιφερειακές, τις δημοτικές και τις ευρωεκλογές. Έχουμε την τεράστια ευκαιρία η παράταξή μας για πρώτη φορά ίσως σε όλη τη μεταπολίτευση να μπορεί να επιτύχει νίκες παντού και σε όλα τα μέτωπα. Να είμαστε το πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές με μεγάλη διαφορά και να έχουμε τους περισσότερους εκλεγμένους ευρωβουλευτές αν μας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε, γιατί όχι, όλες ή έχουμε τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Σήμερα βγήκε πάλι μια δημοσκόπηση στην περιφέρεια Αττικής που δείχνει θρία από τον Γιώργο Πατούλη εκεί. Θυμίζω ότι όλη η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία ξεκίνησε από την οριακή εκλογή της Ρένας Δούρου στην περιφέρεια Αττικής στις εκλογές 2014. Μια οριακή εκλογή που τότε είχε γίνει, θυμίζω, με την απόλυτη συμμαχία Ρένας Δούρου Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν την εποχή που ο Μαρινάκη ήταν καλός. Γιατί τώρα ο Μαρινάκης είναι κακός. Μην μπερδεύεστε. Όταν έτρωγε η Δούρου με τον Μαρινάκη στον Πειραιά έπαιρνε 70% η Δούρου, ήταν ο καλός Μαρινάκης. Τώρα είναι ο κακός Μαρινάκης. Έτσι, να μην την ξεχνιέστε, αυτά είναι προφανή. Έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε τους περισσότερους δήμους της χώρας. Έχουμε το πρόβλημα του Κλειστέμι, πράγματι. Αυτό έχει ενθαρρύνει πολλές διαφορετικές υποψηφιότητες. Αλλά στο τέλος, όπως και να έχει στο δεύτερο γύρο, πρέπει πάρα το κριτήριό μας να είναι να ψηφίζουμε άνθρωποι από τη δική μας παράταξη. Είναι πιθανό το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να καθυστερήσει τις εκλογές πέραν του Μαΐου και άρα σε αυτή την περίπτωση να έχουμε νίκη σε ευρωεκλογές, νίκη στις περιφερειακές, νίκη στις δημοτικές και νίκη φυσικά μετά στις εθνικές εκλογές. Και να έχουμε για πρώτη φορά τα χέρια μας λυμμένα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της παρατάξεώς μας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και θα το χρωστάμε στον Αλέξη τον Τσίπρα πράγματι. Που έκανε τον ελληνικό λαό να τον συγχαίνεται και όλους τους Έλληνες να λένε πότε θα φύγουν. Εγώ γυρνάω την Ελλάδα. Ξέρετε ότι όπου και να πάω το ερώτημα είναι πάντα το ίδιο. Πότε θα φύγουν κύριε Γεωργιάδη, πότε θα φύγουν κύριε Άδωνη. Είναι πριν από μερικούς μήνες στον δρόμο και πέφτω πάνω σε ένα κύριο. Μου λέει με έτσι με αδημονία, πείτε μου πότε θα φύγουν. Του λέω κι εγώ, τι ψήφισες. Μου λέει τους πίστεψα, μου λέει και παρασύρθηκα. Του λέει εσύ τους ψήφισες με ρόρτα που θα φύγουν. Λοιπόν, αλλά η ουσία είναι ότι έκαναν πάρα πολύ κόσμο που τους είχε πιστέψει, είτε τους Σιριζέους, είτε τους Έλληνες, τώρα να τους έχουν συγχαθεί.
Μην έχετε αμφιβολία. Άνθρωποι με ευαισθησίες και ιδεολόγους ψήφισαν. Δεν λέω ότι είναι όλοι κακοί που ψήφισαν προφανώς. Παρασύρθηκαν από τα ωραία τα λόγια της εθνικής ανεξαρτησίας, σκληρής διαπραγμάτευσης, το ότι θα τους βάλουν όλους στη θέση τους, θα κλείσουν φυλακή τη διαφορά. Προσέξτε τώρα, μιλάει για διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Μόνο τα δύο. Δεν θα πω όλα τα άλλα. Έχω άποψη για όλους και για όλα. Όλα θα δώσω το φως. Αλλά μόνο τα δύο. Περίπτωση ΔΕΠΑ. Προσέξτε τώρα, περίπτωση είναι ο ορισμός του ειδικού δικαστηρίου. Δεν υπάρχει άλλος ορισμός από αυτόν. Προχθές στη Βουλή ο Σταθάκης το ρωτάγαν όλοι οι βουλευτές και ειρνή τον απαντήσει. Τι να πει, προσέξτε. Άχι, αδιευθύνω σύμβουλος της ΔΕΠΑ. Και ξεκινάει δικαστική διαδικασία εισπράξεως των χρεών της εταιρείας του κυρίου Λαβρεντιάδη προς τη ΔΕΠΑ. Με το που ξεκινάει τη διαδικασία στο δικαστήριο, στο το πρώτο εξώδικο, τον ξυλώνουν και φέρνουν το δικό του. Ο δικό του, πού ήταν πριν γίνει δικό και πάει στην ΔΕΠΑ, διευθυντή στην εταιρεία του κυρίου Λαβρέντη Λαβρεντιάδη που χρώσταγε τα λεφτά στην ΔΕΠΑ. Αυτό πες, ο Θεός ανάξιος τέλος από την αγορά και τον πήραν. Σταματάει τη διαδικασία αναγκαστική σύσπαρξη και ξεκινάει υποτίθεται μια διαπραγμάτευση ανταλλαγή ακινήτων έναντι των χρόνων. Τα κίνητα τα οποία συζητάγαν να ανταλλάξουν αξία αντικειμενική 9 εκατομμυρίων ευρώ, το χρέο 90 εκατομμύρια. Προχωρούσε το χρέος, αυξάναν οι τόκοι. Κάποια στιγμή κάπως έκανε καταγγελία, μπήκε ο εισαγγελέας, ασκεί κακούργημα, δίωξε για κακούργημα στον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ, παρετεί τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ και μόλις παρετείται κάνει μια συνέντευξη τύπου και λέει συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω γιατί κατηγορούν εμένα. Εγώ εκτελούσα τις εντολές εξ υπουργών. Προσέξτε. Όλοι θα το ξέρετε πια και από την Οβάρτη και από όλα αυτά που λέτε τώρα για το Σιμίτι. Όταν κάποιος αναφέρει το όνομα ενός υπουργού, τι είναι υποχρεωμένο να κάνουν στις αγγελικές αρχές βάσει του ελληνικού συντάγματος άρθρο 86, να το στείλουν αμελητή στη Βουλή. Έτσι ήρθε του Σιμίτι ο Φάκελος Παπαντονίου και όταν θα διαβάσει την Οβάρτης. Πού είναι ο φάκελος της ΔΕΠΑ να έρθει στην ελληνική Βουλή για τους 6 υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΑΕΟ. Μα τον ακούμε τον άνθρωπο, δεν είναι ούτε κουκουλοφόρος, ούτε προστατευόμενος, ούτε ανώνυμος, τίποτα. Βγαίνει και λέει, και στην καθημερινή το έχει πάλι αύριο συνέντευξη, εκτελούσα εντολές 6 υπουργών. Μπορεί να ασκείται δίωξη για κακούργημα στον υφιστάμενο, ο υφιστάμενος να κατονομάζει τον προϊστάμενο ως εντολέα του και ο εντολέας να πάει και αυτόν να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη. Όταν αλλάξουν οι ψηφοφορίες στη Βουλή, γιατί θα έχουν αλλάξει οι πλειοψηφίες στη Βουλή, τότε θα δούμε τι θα γίνει με τους κύριους του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε τώρα και το δεύτερο. Αυτό ειλικρινά σας λέω, και να μου το λέγανε, δεν θα μπορούσα να το πιστέψω. Έχουν υποχρέωση να κάνουν το διαγωνισμό για την επέκταση κατά 20 χρόνια της συμβάσεως παραχωρήσεως του Ελευθερίου Βενιζέλος Αεροδρομίου έως το 2021. Λέει θα μπορούσαν αυτοί οι αριστεροί που είναι κατά των ιδιωτικοποιήσεων να το αφήσουν να το κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Παρακάτω από αυτό το κάνουν γρηγορότερα. Μάλιστα. Εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, ας το κάνουν γρηγορότερα. Κάνουν διαπραγμάτευση ένα χρόνο. Σύμβουλοι. Τράπεζες σύμβουλοι. Εντεταλμένοι σύμβουλοι. Υπουργοί. Και βγάζουν ένα τίμημα 450 εκατομμύρια. Πανηγυρίζουν μεγάλη επιτυχία. Θα πάρουμε από την εταιρεία που έχει ο Ελευθέριος Βενιζέλος να το κρατήσει άλλα 20 χρόνια 450 εκατομμύρια. Βγάζουν και φωτογραφίες, δελτία τύπου, δίνουν ένα τον άλλον συγχαρητήρια για την καλή διαπραγμάτευση και στέλνουν για τον τυπικό έλεγχο τη σύμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λεγόμενη Τίτσικο. Μόλις κάνουν τους υπολογισμούς η Επιτροπή της Ευρώπης, στέλνει μια επιστολή και λέει απορρίπτεται η σύμβαση γιατί το τίμημα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Πρέπει να είναι το τίμημα τουλάχιστον 1.300 εκατομμύρια. Από 450 εκατομμύρια, 1.300 εκατομμύρια. Δηλαδή 750 εκατομμύρια διαφορά. Ως εκ του θαύματος, η εταιρεία η οποία τη μία Δευτέρα έδινε 450 εκατομμύρια και τα θεωρούσε πολλά, χωρίς καμία περαιτέρω διαπραγμάτευση, έσκασε 1.350. Ρωτάμε την κυβέρνηση. Παιδιά, τι έγινε, αυτή η φοβερή συμφωνία που κλείσατε είχε πέσει έξω 750 εκατομμύρια. Δεν είναι και δύο, 750 είναι. Ακούστε απάντηση της κυβερνήσεως όμως. Κάναμε λάθος.
πήραμε ως έτος υπολογισμού το 2015, που είχε χαμηλή η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο, γιατί είχαμε capital control, δημοψηφίσματα κτλ. Δηλαδή είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήθελα να πω, να το πανέψει. Ακριβώς, και Γιάννη, μάλλον δεν ήταν πάντα, μην μπερδεύεστε. Δεν είναι ο Γιάννης ο άλλος, δεν είναι ο Γιάννης, δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Ενώ λέει έπρεπε να πάρουμε ως έτος υπολογισμού το 2017 που είχαμε καλύτερη κίνηση, διπλάσια, και μας το υπέδειξε η Digicom και τώρα το διορθώσαμε. Και σας ρωτάω τώρα, ρε παιδιά, με το χέρι στην καρδιά. Τόσοι σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, τα ΙΠΕ, υπουργοί, Τσίπρας, ένας δεν σκέφτηκε το 2015 ήταν κακή χρονιά για να τη βάλουμε. Γιατί και το 2014 να παίρνανε, μεγαλύτερη κίνηση είχε. Και το 2016 να παίρνανε, μεγαλύτερη κίνηση είχε. Πώς την πατήσαν αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι και βάλανε το 2015, μου λέτε. Δύο λύσεις εδώ πέρα η ζωή. Να ξέρετε, δεν υπάρχει τρίτη. Η μία λύση είναι ότι πράγματι δεν το σκεφτήκαν. Δηλαδή ότι είναι ηλίθιοι. Πιθανόν. Δεν παίρνω και όρκο σε αυτό. Μπορεί λοιπόν όλοι αυτοί οι τρομεροί που τους λέμε, ένα να μην σκέφτεται το 2015 είναι η χειρότερη χρονιά για να βάλουν στον υπολογισμό, άρα είναι παντελώς ηλίθιοι. Ανήβλετε, ζώα. Η δεύτερη περίπτωση είναι να είναι κλέφτες και να χάσει μόνο να πάρουν μίζα. Συγγνώμη, μπορεί ένα να μπει μια τρίτη εκδοχή. Υπάρχει τρίτη εκδοχή. Τώρα για να είμαι ειλικρινής. Και εγώ που τους θεωρώ παντελώς ηλιθίους, τόσο ηλιθίους δεν έχουν. Δεν τους θεωρώ τόσο ηλιθίους. Και τότε όταν το διάβασα για πρώτη φορά, μου ήρθε στο μυαλό μια συγκλονιστική συνέντευξη και δώσει στον Guardian, πριν από 1,5 χρόνο ο κύριος Τσίπρας. Τότε αν θυμάστε είχε πει, μας λένε ψεύτες, αυτό έχει καταλάβει το λένε όλοι ψεύτες, πράγματι δημοσκοπήσεις, άνω το 90%, στην αυτόν μου διαπάτη τι θα ελπίσω ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Είναι μετρημένο. Και η ΣΥΡΙΖΑ τον ψηφίζει είναι ψεύτη, τον θεωρούν, αλλά είναι διορισμένο, τρώνε λεφτά, εντάξει. Αλλά ακούστε τι είπε ο πρωθυπουργός μας. Είπε, μας λένε λέει ψεύτες, αλλά δεν μας λένε κλέφτες. Τότε ένας πολύ γνωστός γελιογράφος, ο Αρκάς, έκανε μια γελιογραφία που είχε γράψει το εξής. Ο ψεύτης σας είπε ότι δεν είναι και κλέφτης. Τον πιστεύετε? Κάτι, γιατί βαθιά το πιστεύω και δεν το λέω ούτε πολιτικά τίποτα. Και έχουν δει πολλά τα μάτια μου, πιστέψτε με, και λίγο μας κοίτει ο εξουσία και μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι όταν αλλάξουν οι πλειοψηφίες και αρχίσουμε να τους ψάχνουμε στα σοβαρά, γιατί τώρα δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη για κάθε σκάνδαλο που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ σφυρίζει. Έχω πάει καταγγελία για τον Πολάκη 8 εκατομμύρια στο Κελπνό. Έχει δοθεί εισαγγελική παραγγελία έρευνα εδώ και 1,5 χρόνο και 1,5 χρόνο προχωράει έρευνα. Εδώ, στην Ελλάδα. Λοιπόν, όταν θα αλλάξουν οι πλειοψηφίες, λοιπόν, ακούστε τι σας λέω σήμερα εδώ στα γραμμένα. Πολύ φοβάμαι ότι τέτοιοι κλέφτες δεν θα έχουν ξαναπεράσει την εξουσία. Τόσο λιμασμένοι έχουν πέσει στην εξουσία. Και γι' αυτό δεν φεύγουνε. Γιατί πολλοί από αυτούς κάνουν ταμείο επί καθημερινής βάσης και υπολογίζουν το κομπιτεράκι τόσες μέρες παραπάνω στην εξουσία πόσα λεφτά βγάλουνε. Ούτε με την αριστερά έχει να κάνει, ούτε με τις ιδέες έχει να κάνει, ούτε με τις αξίες έχει να κάνει, με τις βαλίτσες έχει να κάνει και αυτή τη φορά μπορεί πράγματι να είναι και τροχήλατες. Άρα λοιπόν θα έρθει η ώρα που όλα θα τα ψάξουμε και θα βγουν στο φως, μην έχετε γι' αυτό καμία αμφιβολία. Και δείτε τον κύριο Γιώργο Κασαφίδη, που είστε γι' αυτό περίμενα, τον έλα κατά εδώ, να σου ευχηθούμε την καλή επιτυχία. Να σου πούμε την καλή επιτυχία. Λοιπόν, άρα συγκεφαλαιώνω για να πει και, ένα, και δύο λόγια ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Καλά, τη νίκη σίγουρα αυτό έλειπε. Δεν το βάλαμε για να χάσει, αλλά κερδίζει το βράδυ. Και θα κερδίσει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Άλλωστε, πέραν όλων των άλλων των κομματικών που είπα, εδώ εσείς είχατε και μια κακή περίπτωση περιφερειά από πρωτόλια και το ΣΥΡΙΖΑ μέλη, σαν πρόσωπο. Αυτό θα φτιάξω να δούμε όταν ελεγχθεί και αυτού η διοίκηση. Πάντως να ξέρετε, η ιδέα ότι θα του ξεχάσουμε την επόμενη μέρα και θα πούμε δεν βαριέσαι ότι έγινε, έγινε. Θέλω να ξέρετε κάτι, δεν παίζει. Για λόγους παραδειγματισμού,
για λόγους δικαιοσύνης, για λόγους ουσίας, για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, για λόγους τάξεως, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ψάξουμε όλα. Και αν έχουμε άδικο και αποδειχθούν αθώοι, να τους ζητήσουμε και συγγνώμη. Αλλά με ανθρώπους οι οποίοι νομοποίησαν την οτροπία Πολάκη, ο οποίος είπε, προσέξτε ότι πρέπει να βάλουμε κάποιο κλέφτη στη φυλακή. Όχι, πρέπει να βάλουμε κάποιο απαταιώνα στη φυλακή. Πρέπει να βάλουμε κάποιον στη φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές. Προσέξτε τι είπε ο άνθρωπος. Εγώ δεν λέω να βάλουμε κανένα φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θα τα ψάξουμε όλα θεσμικά. Όπως προβλέπει το Σύνταγμα της Ελλάδος. Και με τη συνδρομή της ελληνικής δικαιοσύνης και θα ξεχωρίζουμε την τύρα από το στάρι που έχει πάρει και όχι. Όχι για να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά για να το κατασταθεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα που έχει σκληρά διαταραχθεί όλη αυτή η περίοδο της κυβερνήσης της Ανέλη. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να σε ευχαριστώ θερμότατα για τη σημερινή παρουσία σήμερα. Δεν θα κάτσω πάρα πολύ, διότι έχω αύριο 10 το πρωί εκπομπή στο Sky στον κύριο Χατζή και άρα πρέπει να φύγω να ταξιδέψω και να είμαι σε κάπου λειτουργική κατάσταση το πρωί, να μην είμαι... καλά, αντέχω εγώ, δεν είναι θέμα, αλλά λέμε... ξέρετε, άμα βλέπω κάμερα, ξανανιώνω, δεν έχω πρόβλημα. Εδώ έχουμε πάλι 10, πέντε... λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την τοπική μας οργάνωση, πρόεδρε, για την πρόσκληση σήμερα, ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Έχω πει ότι πάντα το με καλείτε, θα έρχομαι, τιμολέοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη μου ομιλία που έκανα στα Γρεβενά εδώ ήταν πρώτων εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015. Α, του 12, συγγνώμη, του 12, είστε και του 12, 12. Εκεί στο πολιτικό κέντρο. Και εκεί, αν θυμάστηκε όσοι ήσασταν, είχα κάνει και μία μικρή διάλεκτη από την ιστορία του Τιμολέοντα. Διότι δεν είναι τυχαίο όνομα Τιμολέων. Δεν το ξέρει περισσότερο γιατί διαβάζουν ιστορία στην Ελλάδα. Σας λέω ήταν ο μεγαλύτερος Κορίνθιος στρατηγός που έσωσε τις Ιρακούς από τους Καρκιδονίους. Και ελατρευόταν ως ήρωας και θεός των Συρακουσίων για τους επόμενους 6 αιώνες. Λοιπόν, εύχομαι παρόμοιες δόξες Τιμολέοντα στη ζωή σου. Λοιπόν, υγεία σε όλους, ευτυχία, να έχουμε μια καλή χρονιά και να έχουμε τη νίκη που η παράταξή μας μπορεί να έχει τα δρέα που της αξίζει να έχει, που πρέπει να έχει και με τη συνδρομή όλων μας θα την έχει. Να είστε καλά. Με τον Γιώργο Κασαπίδη μας και πολλοί φίλοι των Λαλασπέρα των πολιτικών. Τρέχουμε εμείς υποψήφοι, τρέχει και ο αντιπρόεδρός μας και αγαπητός φίλος ο Άδωνης. Είστε ο δικός, θα φύγει ο δικός, γυρνάνε αύριο το πρωί στο Sky. Άρα έχει πάρει μπροστά η μηχανή που θα δώσει την ελπίδα και την αισιοδοξία για καλύτερες μέρες στην πατρίδα μας. Να καλωσορίσω, πέρα από τον αγαπητό φίλο και αντιπρόεδρο της παράταξης, τον αδελφό Γεωργιάδη και την εκλεκτή φίλη και συνάδελφο την Άννα Μισελ και να εκφράσω την χαρά μου που τους έχουμε απόψε ανάμεσά μας μαζί με πολλούς άλλους φίλους, στελέχη της παράταξης, όλους εδώ, τους τοπικούς, να μην αναφέρω ονόματα και ξεχάσω κάποιον, αλλά και όλους όσους παρευρίσκεστε εδώ πέρα και να μεταφέρω έτσι υδράτοντας την ευκαιρία στους αγαπητούς συναδέλφους που αύριο σίγουρα θα διατελέσουν από μια θέση ευθύνης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι Άννα και Άδωνη είσαστε σε ένα νομό, σε μια περιφέρεια που έχει μεγάλη ανάγκη από στοργή και αγάπη. Στοργή και αγάπη και πολιτική δράση, γιατί είσαστε σε ένα νομό που έχει τα μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα της χώρας, στην περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρώπη, 72% είναι ανεργία των νέων, και το υπογραμμίζω εδώ σήμερα που είσαστε εδώ, γιατί ξέρω ότι η ευαισθησία σας και η αγάπη σας, ειδικά για τη Μακεδονία και να πω και για τη Δυτική Μακεδονία, θα είναι αυτή που θα μας δίνει το δικαίωμα αύριο μεθαύριο, από οποιαδήποτε θέση και αν βρισκόμαστε και εμείς και όλοι οι άλλοι αγαπητοί συνάδελφοι και στελέχοι της παράταξης,
εσείς αυτό θα το θυμάστε και θα δίνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε να δώσετε και άλλωστε το έχετε αποδείξει από θέσεις ευθύνης που έχετε υπηρετήσει. Επιπρόσθετα να πω, επειδή και εγώ βρίσκομαι σε μια διαρκή έτσι κινητικότητα αυτές τις μέρες, εδώ και δύο εβδομάδες πλέον, με πολλή ανησυχία διαπιστώνω, να προσθέσω και αυτό στις γνώσεις σας, ότι στο νομό Γρεβενών, από στα 90 χωριά του νομού, λειτουργούν μόλις 6 δημοτικά σχολεία. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη περιοχή στην Ελλάδα με αυτά τα αρνητικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Άρα όλοι καταλαβαίνουμε και αυτό πρέπει να συναισθανθούμε, ότι περιμένει πάρα πολύ δουλειά στο επόμενο σχήμα, στην επόμενη κυβέρνηση, στις επόμενες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα, για το καλό των Γρεβενών, για το καλό της Μακεδονίας, για το καλό της χώρας μας. Και εδώ είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα της παράταξής μας, που ανέκαθεν βάζουμε μπροστά το συμφέρον αυτής της πατρίδας, αυτού του τόπου, και θυσιαστικά και εμπνεώμενοι από τα καλά παραδείγματα όλων αυτών των μεγάλων πολιτικών ηγετών, που την χάνει να ήταν και στελέχη της παράταξής μας, που προέτασαν το συμφέρον της πατρίδας παρά το κομματικό. Έτσι λοιπόν αυτό θα πράξει και η επόμενη κυβέρνηση και θα έχουμε και αξιόμαχα στελέχη που σήμερα είναι ανάμεσά μας να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα που όλοι συλλογικά πρέπει να κάνουμε. Εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη, καλόν αγώνα σε αυτόν τον αγώνα που φαίνεται ότι ξεκινάει μέσα στο χειμώνα και καλούμαστε εμείς σε αυτή την πολιτική βαρύ χειμωνιά να φέρουμε το φως της ελπίδας και της ζεστασιάς αυτής που θα ζεστάνει τις καρδιές όλων των Ελλήνων και θα δώσει αυτή την αισιοδοξία και την δύναμη που χρειαζόμαστε όλοι για να φέρουμε καλά αποτελέσματα. Καλή δύναμη και καλόν αγώνα σε όλους και εύχομαι όλοι μαζί στο τέλος του αγώνα αυτού να πανηγυρίσουμε τη νίκη της Ελλάδας, τη νίκη για τον τόπο μας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Άδωνη, κυρία Άννα, ένα πράγμα που μας ξεχωρίζει εμάς εδώ στα Γρεβενά είναι και η φιλοξενία. Και θα θέλαμε αυτό να το δείξουμε. Ένα δωράκι που σας έχουμε, θα σας παρακαλούσα να ανεβείτε λίγο πάλι επάνω. Και τα παιδιά από την Όδη να έρθουν. Δεν ελέγχεται το Γιώργο ότι εγώ είμαι Δυτικομακεδόνας. Εννοώ καταγωγής μου σε ρεσμό το αμύτερο. Ξέκαστο και να πω.